κυρία Τσαντρίζου, καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, τόσο σε εσάς όσο και στους ακροατές σας, το οποίο είναι πάντα τιμή να συνομιλώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Και έχοντας την ευκαιρία πάντα να συζητάμε και να αναδεικνύουμε τις προκλήσεις του σήμερα με στόχο το αύριο. Πολύ σωστά είπατε για τη σημερινή ημερίδα. Στο πλαίσιο του ρόλου που οφείλει να αποτελεί το οικονομικό μας επιμελητήριο, αλλά και το στόχο που έχουμε θέσει σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση μερίδων και άλλων επιμορφωτικών εκδηλώσεων, πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μελών μας, η ανεξάρτητη κίνηση οικονομολόγων, νέοι οικονομολόγοι, διοργανώνουμε ενημερωτική εκδήλωση με θέματα τα τόσο κέρια που είναι τα εργασιακά, το ανθρώπινο δυναμικό και την επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση είναι σήμερα, Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, το απόγευμα στις 18:30. Μέσα από αυτή την ημερίδα θα μπορέσει να συνδυαστεί και η παρουσίαση των καταξιωμένων επιστημόνων που απαρτίζουν το συνδυασμό μας, αλλά και το πλάνο που έχει καταρτίσει με την υπευθυνότητα που διακρίνει το οικονομικό επιμελητήριο και την ανεξάρτητη κίνηση οικονομολόγων. Ο προγραμματισμός σε ό,τι έχει να κάνει και το δικό σας το πλαίσιο μετά τις εκλογές. Τώρα εργασιακά, ανθρώπινα δυναμικό και επιχειρηματικότητα, αν μου επιτρέπετε με σεβασμό κυρία Τσαντρίζου μία κουβέντα, τρία κεφάλαια, εργασιακά, ανθρώπινα δυναμικό και επιχειρηματικότητα, πονεμένα και τα τρία. Δεν άκουσα το τελευταίο που... Πονεμένα και τα τρία. Στις μέρες μας. Γι' αυτό έχουμε καλέσει ομιλητές καταξιωμένους, καταρτισμένους. Θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω. Βεβαίωτατα. Είναι ο κύριος Παλαιολόγος Λιάζος, οικονομολόγος πορωτεχνικός, με θέμα οι πρόσφατες αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικά. Είναι από τον τόπο μας η κυρία Κορναράκη Σοφία, Human Resource Manager, Μεταξά Hospitality Group. Τελικά αποτελεί η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού αδιέξοδο ή πρόκληση για την τουριστική βιομηχανία? Και η κυρία Χαλκιαδάκη Χριστίνα, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Χαλκιαδάκης ΑΕ, οικονομία και επιχειρηματικότητα στο παρόν και το μέλλον, τροφή για σκέψη. Βλέπετε ότι έχουμε καλέσει καταξιωμένους ανθρώπους που τα θέματα που μας καίνε τις μέρες μας μπορούν κάλλιστα να τα αναπτύξουν και να τοποθετηθούν, τόσο για να βοηθήσουμε γενικότερα το ακροατήριο και όσους θα το παρακολουθήσουν, όσο και τους οικονομολόγους που θα αγκαλιάσουν αυτή την ημερίδα. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι είναι η είσοδος ελεύθερη. Μπορεί ο καθένας από εμάς την ενημερωτική αυτή εκδήλωση να την παρακολουθήσει. Αλλά θα ξαναπώ, για το διαδικαστικό του πράγματος, κυρία Τσαντρίζου, 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κοροναίου 9, ναι. Σωστά. Τη συντονίζει η δημοσιογράφος η κυρία Ανδρεάκη Αντιγόνη. Θα γίνει χαιρετισμός και από τον κύριο Καρτέρη Σταύρο και από τον κύριο Σταυρή Γεώργιο. Καλούμε να παραβρεθούν όσο γίνεται περισσότερο, να αγκαλιάζουν τέτοιες προσπάθειες. Υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον τόσο από τους νέους οικονομολόγους, τόσο από τους νέους λογιστές, για περισσότερη παρουσίαση του οικονομικού επιμελητηρίου, να ανταποκρινόμαστε σε θεσμικούς ρόλους, να υπάρχει ένας συμβουλευτικός ρόλος, να δημιουργείται μία ελεκτική μορφή του οικονομικού επιμελητηρίου. Σε αυτό δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε και να δίνουμε το παρόν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Επίκαιρα παρά ποτέ όλα αυτά τα θέματα, πονεμένα τα θέματα αυτά, όπως είπα στην αρχή, και για τα εργασιακά και το ανθρώπινο δυναμικό και την επιχειρηματικότητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Το ραντεβού στο επιμελητήριο 18:30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.